Ναι, καλησπέρα και από μένα και υγεία πάνω απ' όλα με την καινούργια χρονιά γιατί όχι για, μόνο για μας, για όλες τις ομάδες γιατί είναι το, το μεγαλύτερο αγαθό για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και, και λατρεύουμε όλοι που είμαστε στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα ε, μεταγραφές, εκτός από τα παιδιά που, που παρουσιάστηκαν πριν είναι άλλα τρία νέα παιδιά τα οποία θα ενσωματωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα τις επόμενες δύο-τρεις μέρες. Είναι ο Παύλος ο Νίκολη από το Χαϊδάρι, από το, συγγνώμη, από το Χαλάνδρι. είναι ο Κωνσταντίνος ο Μιλωνάς από το Χολαργό και είναι και ο Γιάννης ο Καλτσής από το Παπάγου. Μαζί με τα τρία παιδιά, τους δύο πρώην συμπαίχτες από το Χαϊδάρι και το Χρήστο το Χαμουρίδη, είναι οι μεταγραφές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ε, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο, γιατί εκτός από τις μεταγραφές και τα παιδιά που ήρθανε, αποχωρήσανε και ε, κάποιοι ποδοσφαιριστές, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο, τους οποίους θα πρέπει σαν να ομ, και εγώ προσωπικά σαν προπονητής να τους ευχαριστήσω, γιατί για την περσινή θεωρώ αξιοπρεπή πορεία που είχαμε και αξιόλογη ε, όλοι λίγο οι πολλοί βάλαν το λιθαράκι τους και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε και σαν ομάδα και το ξαναλέω και σαν προπονητή. Κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει τις ε, πανομοιότυπες δηλώσεις, και την ξύλινη γλώσσα που λέω εγώ και επειδή δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, εκτός από την υγεία που είναι μεγάλο αγαθό και θα πρέπει να το έχουμε όλοι, εγώ δεν θέλω να πω ούτε για στόχους, ούτε να τάξω πρωταθλήματα, ούτε τίποτα. Αυτό που θέλω και να υποσχεθώ και να το καταφέρουμε είναι το εξή. Πέρσι στα Μελίσια, μιλάω για τον ένα χρόνο που ήμουνα, χωρί να κυρώνω ότι έγινε προ Θεού τα προηγούμενα χρόνια, οι κερδίσανε θεωρώ και μία ένα διοικητικό σεβασμό στην Αθήνα, μια ομάδα που είχε φερεγγιότητα σε ό,τι έλεγε και ό,τι συμφωνούσε. Και αγωνιστικά, το είχα πει και στο τέλος χρονιάς, είχε μια εντυμότητα, μια περηφάνεια και μια καθαρότητα. Και αυτό αποτυπώθηκε ότι με μια αξιόλογη πορεία που είχαμε είμαστε μια ομάδα που κέρσε μόνο ένα πέναλτι, που δεν εκβίασε ε, καταστάσεις τερμάτισε χωρίς να δεχτεί καμία απευθεία κόκκινη κάρτα και πλήρωσε ακόμα και αποκλεισμού ένα βήμα πριν τον ημιτελικό του κυπέλου γιατί δεν έπαιξε με δόλο, με σκοπιμότητα. Ε, μιλάω για το μάτς, ξέρω εγώ, με τη Διάνα που αποκλειστήκαμε τις καθυστερήσει. Για μένα αυτό είναι σαν προπονητή να είναι η ομάδα μου και η εικόνα της ομάδος μου. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που πρέπει και ο αντίπαλος που παίζει απέναντί της να τη χαίρεται, να τη σέβεται. Και είναι πιο σημαντικό από το να, να πούμε τα τετριμένα και να τάξουμε πρωταθλήματα και τίτλου. Ε, Κοιτάξτε, το είπαμε και πέρσι ότι τα μελίσια έχουμε μια για μένα πολύ όμορφη ιδιαιτερότητα, επειδή και πολλά χρόνια ήμουν στην επαρχία. Εγώ, τα μελίσια που είμαι και μελισιώτης, τα χαρακτηρίζω χωριό με στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κυριακή, ο κόσμο που είναι στα μελίσια, όταν δει ότι γίνεται κάτι ωραίο, κάτι όμορφο και με σοβαρότητα, το στηρίζει. Πέρσι ο κόσμος θεωρώ ότι μας στήριξε και εύχομαι ε, φέτος να είναι ακόμα πιο πολύς ο κόσμος και να μας βοηθήσει ακόμα πιο πολύ με την παρουσία του, γιατί ειλικρινά και στα μάτς πέρσι που στα δύσκολα, στα ντέρμπι, είχε μαζική παρουσία και μας στήριξε και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα ντέρμπι πήραμε πάρα πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και εμάς εσάς που προβάλλετε τη δουλειά μας, το έργο μας, τις αθηναϊκές ομάδες. Ε, και εγώ θα έλεγα ότι πιο πολλοί από νίκες θα ευχόμουν να είμαστε μια ομάδα περήφανη που θα την καμαρώνουμε και εμείς και οι αντίπαλοι μας. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό και πιο σπουδαίο. Και όταν συνδυάζεται και με τις νίκες που πραγματικά έχουμε αιμονή ε, με τη νίκη, όταν συνδυάζονται αυτά τα δύο πράγματα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε και εμείς.